Την αποστολή επιπλέον ομοσπονδιακών δυνάμεων, κυρίως στο Portland, Oregon, όπου γίνονται αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Δήμαρχος και κυβερνήτης της πολιτείας καταγγέλουν τη βίαιη καταστολή, ζητώντας την απόσυρση των ομοσπονδιακών που χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς διακριτικά και φορούν στολές καμουφλάζ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανόν ασταλούν ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο και τη Φιλαδέλφια, λέγοντας ότι οι δήμαρχοί τους είναι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Στέλνουμε επιπλέον δυνάμεις επιβολής του νόμου στο Portland. Έκαναν φανταστική δουλειά. Βρίσκονται εκεί εδώ και τρεις μέρες και έχουν κάνει πραγματικά φανταστική δουλειά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κανένα πρόβλημα. Πιάνουν πολλούς και φυλακίζουν τους ηγέτες. Αυτοί είναι αναρχικοί, δεν είναι διαδηλωτές. Την περασμένη εβδομάδα στο Portland υπήρξαν ισχυρισμοί για συλλήψεις διαδηλωτών από ομάδες εφόδου. Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κατηγορώντας τη για παράνομη κράτηση διαδηλωτών. Παρά την κατακραυγή για την τακτική που ακολουθούν, οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είπαν ότι δεν θα υποχωρήσουν και δεν θα απολογηθούν.